Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τόσο η θεματολογία του συνεδρίου όσο και οι συμμετέχοντες σε αυτό εγγυώνται ότι πρόκειται για μια ουσιαστική, για μια σημαντική ευκαιρία ουσιαστικού διαλόγου πάνω σε κεντρικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να κάνω αυτή την εναρτήρια εισήγηση και θέλω να πω ότι στο γραφείο και στα μέλη του, στον κύριο Λιακόβα, σε όλους είναι γνωστή η ιδιαίτερη, ας το πω έτσι, συναισθηματική μου σχέση με αυτό το γραφείο, διότι ήταν μία από τις προτάσεις που κάναμε ως συνασπισμός πριν από αρκετά χρόνια, με στόχο να δημιουργηθεί αυτό το γραφείο, το οποίο βέβαια έγινε πολύ αργότερα και πραγματικά χαίρομαι που υπάρχει και χαίρομαι που καθημερινά το γραφείο αυτό δίνει τη μάχη της αξιοπιστίας, μια μάχη βεβαίως που απαιτεί διαρκή εγρήγορση. Θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να διατυπώσω ορισμένες εισηγητικές σκέψεις τόσο στα θέματα του συνεδρίου όσο και σε κάποια θέματα της συγκυρίας. Και αρχίζω με το θέμα που έθιξε και ο κ. Λιακόβας πριν. Και θα ήθελα εδώ να παρουσιάσω ένα φαινόμενο το οποίο ζούμε και το οποίο θα το ονόμαζα η μετάσταση της κρίσης. Δηλαδή όχι μόνο δεν έχουμε αντιμετώπιση της κρίσης στη συνολική της διάσταση, τουλάχιστον με τα δύο πρώτα μνημόνια, αλλά έχουμε ένα πολλαπλασιασμό της κρίσης και ένα μεταμορφισμό της. Και αυτό ακριβώς συνδέεται και με το ερώτημα, κατά την άποψή μου, που διατυπώνεται και εντός και εκτός της χώρας, γιατί η Ελλάδα παραμένει στα μνημόνια. Διατυπώνεται ο ισχυρισμός μερικές φορές ότι τα μνημόνια στην Ελλάδα πέτυχαν επειδή δεν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες από αυτά μεταρρύθμισης. Όπως έδειξε όμως μία μελέτη του Ινστιτούτου Μπρουγκέλ πριν από ένα ή δύο χρόνια, στην περίπτωση τουλάχιστον του πρώτου μνημονίου, πάνω από το 80% των προβλεπόμενων μεταρρυθμίσεων και άλλων δράσεων, ποσοστό που θεωρείται στα όρια του ρεκόρ, σε σημαντικά προγράμματα, υλοποιήθηκε. Και όμως το πρόγραμμα απέτυχε εκτρά. Το ίδιο το Ινστιτούτο αποδίδει την αποτυχία όχι στην ανεπαρκή υλοποίηση, αλλά στη λαθασμένη σύνθεση και στόχευση των μεταρρυθμίσεων. Αντί να αντιμετωπίζουν την κρίση συνολικά ως μια κρίση και δημοσιονομική αλλά και μοντέλο ανάπτυξης, περιορίστηκαν μονόπλευρα σε μισθολογικές και δημοσιονομικές περίκοπες. Ασφαλώς μπορεί κανείς να εντοπίσει παράγοντες που έχουν κάνει με ιδιαιτερότητες της χώρας. Αλλά όταν εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα, υποτίθεται ότι λαμβάνει υπόψη ακριβώς αυτές τις ιδιαιτερότητες. Νομίζω λοιπόν ότι πρωτίστως τις αιτίες πρέπει να ζητήσουμε στα ίδια τα μνημόνια, στο περιεχόμενό τους, στη διάρκωσή τους, στην πολιτική τους, στις αντιλήψεις που τα διέπουν. Θυμίζω ότι ειδικά το πρώτο μνημόνιο που υιοθετήθηκε το Μάιο του 2010 προέβλεπε ότι η οικονομία θα επέστρεφε στην ανάκαμψη ήδη από το 2012. Το χρέος θα γινόταν βιώσιμο. Η σωρευτική ύφεση που θα προκαλούσε η δημοσιονομική προσαρμογή δεν θα υπερβαίνει τις 6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Ως εκ τούτου η οικονομία θα ανακτούσε τα επίπεδα, θα επέστρεφε στα επίπεδα παραγωγής και επενδύσεων και απασχόλησης που είχε πριν την κρίση μέχρι το 2015. Σήμερα γνωρίζουμε τη δραματική διάψευση αυτών των προβλέψεων. Με την πολιτική που εφαρμόστηκε, αντί να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της κρίσης στην ολική της διάσταση, αντιμετωπίσαν κάποια από τα συμπτώματα της κρίσης. Και αυτό έγινε με τεράστιο κοινωνικό κόστος, με σύνθλιψη του κοινωνικού κράτους, με αποδιάθρωση του παραγωγικού ιστού και το πιο σοβαρό, που ίσως δεν έχει ακόμα συνειδητοποιηθεί επαρκώς, με αποδυνάμωση των μακροχρόνιων αναπτυξιακών και δημογραφικών προοπτικών της χώρας. Έγινε δηλαδή αυτό που ονόμασα μια μετάσταση της κρίσης σε τομείς που αρχικά δεν είχαν πληγή, διαμορφώντας ένα σύνολο αλληλοτροφοδοτούμενων φαύλων κύκλων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συμφωνήσω με ένα παράπλευρο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η πρόσφατη πέμπτη ενδιάμεση έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία, διαβάζω από την έκθεση, η Ελλάδα έχει παγιδευτεί σε ένα
αλληλοτροφοδοτούμενο ηφαιστιακό σπιράλ, τόσο λόγω του υψηλού δυσβάστα του χρέους, όσο και λόγω της αβεβαιότητας που κυριαρχεί ως απόρρια της κρίσης του χρέους, αλλά και του χαμηλού επίπεδου των θεσμών της χώρας. Αυτό που προκύπτει από τις διαπιστώσεις αυτές, νομίζω πως είναι ότι η διέξοδος από αυτή την πολλαπλή κρίση δεν μπορεί να γίνει με παροχημένο κλισέ, νεοφιλέλευθερα κλισέ, ούτε με αέναη λιτότητα, αλλά με ένα συνολικό σχέδιο που θα σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο, αντιμετωπίζοντας τις αιτίες που τον δημιούργησαν. Η αντιμετώπιση του προβλήματος του χρέους, η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούν τρεις κεντρικούς πυλώνες αυτού του σχεδίου. Κρίσιμος κρίκος για τη μετάβαση από την κρίση στην βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη είναι ασφαλώς η έγκυρη και συνεπής με τις ανάγκες της χώρας ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Η κυβέρνηση, έχοντας ανταποκριθεί έγκαιρα στις βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την αρχική συμφωνία, επιδιώκει με σταθερότητα και συνέπεια το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης με μια συνολική συμφωνία η οποία θα επιτρέψει την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα προετοιμάσει τη χώρα για την έγκαιρη πρόσβαση στις αγορές δανεισμού και θα αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα για την έγκαιρη ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018. Γίνεται πολλής λόγος για την καθυστέρηση στη διαδικασία της αξιολόγησης και τις αρνητικές συνέπειες, εάν θα υπάρξουν, αν αυτή παραταθεί. Να μου επιτραπεί να τονίσω ότι η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται όσο κανείς άλλος για την έγκυρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Παράλληλα, έχει διακηρύξει ότι δεν προτίθεται να δεχθεί παράλογες απαιτήσεις που, εάν υιοθετούν το, θα διαιώνιζαν το φαύλο κύκλο της ύφεσης και της λιτότητας με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ήδη καταπονημένη κοινωνία. Και γνωρίζετε ότι υπήρξαν τέτοιες παράλογες απαιτήσεις, όπως το να δεσμευτούμε σε πλεονάσματα 3,5% επί 10 χρόνια μετά το 2018 και άλλες σχετικές, και άλλα σχετικά αιτήματα που ελπίζουμε στο τέλος να αποσυρθούν. Και θα αποτελούσε πλούτο στο δημόσιο διάλογο αν όλες οι πολιτικές δυνάμεις αλλά και επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς ελάβαναν θέση υπεύθυνα απέναντι στα επίδικα της διαπραγμάτευσης. Σε τόσο κρίσιμες για τη χώρα στιγμές δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος είτε για Πόντιους Πιλάτους είτε για ουδέτερους θεατές σχολιαστές. Σε κάθε περίπτωση, κοινός στόχος της κυβέρνησης και τουλάχιστον των ευρωπαϊκών θεσμών είναι η τεχνική συμφωνία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 7 Απριλίου, οπότε θα απομένουν προς διευθέτηση τα αμιγώς πολιτικά θέματα που αφορούν στο ύψος και τη διάρκεια των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018, τη συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, καθώς και την αποσαφήνιση της θέσης και του ρόλου του ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ στο ελληνικό πρόγραμμα. Ορισμένοι από τους δανειστές υποστηρίζουν ότι το χρέος δεν συνιστά σημαντικό πρόβλημα. Ο Υπουργός Οικονομικών, παραδείγματος χάρη της Γερμανίας, επαναλαμβάνει συχνά ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι το χρέος, αλλά είναι οι μεταρρυθμίσεις, η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη. Θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής. Καταρχήν, ρητός στόχος του προγράμματος που συμφωνήθηκε το καλοκαίρι του 2015 με τους δανειστές είναι η έξοδος της χώρας στις αγορές ως το πρώτο εξάμηνο του 2018. Μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χωρίς ελάφρυνση του χρέους? Εάν δούμε την πορεία των επιτοκίων, εάν ακούσουμε τις απόψεις των επενδυτών, εάν λάβουμε υπόψη μας τις θέσεις του ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ, δεν συνηγορούν υπέρ της καταφατικής απάντησης στο ερώτημα αυτό. Η ελάφρυνση του χρέους, συνεπώς, είναι βασικός όρος για την διατηρήσιμη πρόσβαση της χώρας σε αγορές, αλλά και για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Γι' αυτό άλλωστε υπήρξε η εξειδίκευση των αναγκαίων μέτρων στην απόφαση του Eurogroup το Μάιο του 2016. Διατυπώνεται επίσης συχνά η άποψη ότι οι ευρωπαϊκές συνθήκες δεν επιτρέπουν το κούρεμα του χρέους και αφήνεται να εννοηθεί ότι ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει ούτε η ελάφρυνσή του. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση δεν ταυτίζει την αναγκαία βιώσιμότητα του χρέους
και εξυπηρετησιμότητα του χρέους αποκλειστικά και μόνο με το κούρεμά του. Η βιωσιμότητα του χρέους μπορεί να εξασφαλιστεί με την επιμήκυση των περιόδων ορίμανσης των δανείων, με μείωση των επιτοκίων, με μετατροπή τους αποκειμενόμενα σταθερά επιτόκια και άλλα μέτρα, κάποια τα οποία ήδη έχουν συμφωνηθεί και υλοποιούνται. Αυτή βεβαίως δεν θα είναι η ριζική λύση που θα επιθυμούσαμε. Μπορεί όμως να εξασφαλίσει την πρόσβαση στις αγορές δανεισμού και να μας φέρει σε μια θέση συγκρίσης με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες μπορούμε, εφόσον και αυτές έχουν αντίστοιχο πρόβλημα, να συμπορευτούμε στο μέλλον για ακόμα πιο προωθημένες λύσεις. Οι απόψεις, επομένως, που αρνούνται την ανάγκη ελάφρυνσης του χρέους δεν τεκμηριώνονται. Κατά την άποψή μας είναι αυθαίρετες και ενδεχομένως υπηρετούν άλλες σκοπιμότητες. Το ίδιο αυθαίρετη είναι και η αντιπαράθεση με διλημματικό χαρακτήρα της αναγκαίας ελάφρυνσης του χρέους σε σχέση με την ανάγκη βελτίωσης ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης ή της πραγματοποίησης επενδύσεων. Η μακροχρόνια απάντηση στο χρέος βεβαίως είναι η ανάπτυξη σε νέες βάσεις και η αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην κρίση. Όμως η ίδια ανάπτυξη έχει ως προϋπόθεση τη στηρίθμιση του χρέους. Ανάλογα ισχύουν και με το δίλημα μείωση του χρέους ή μεταρρυθμίσεις. Για μας είναι δεδομένο ότι χωρίς βαθιές αλλαγές στην οικονομία, το κράτος, τους θεσμούς, χωρίς μεγάλες τομές και ρήξεις με το σύστημα αντιλήψεων και συμφερόντων που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, δεν είναι δυνατή η οριστική έξοδος από την κρίση. Η ελάφρυνση του χρέους, ώστε να γίνει βιώσιμο, δεν αντίκειται στην ανάγκη πραγματοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων, αλλά αντίθετα διευκολύνει την πραγματοποίησή τους. Τέλος, μια ακραία άποψη που δεν διατυπώνεται πάντα ρητά, αλλά υπονοείται αρκετές φορές, ότι λέει το χρέος δεν πρέπει να ρυθμιστεί, ότι πρέπει να μείνει άλυτο και να λειτουργεί ως μοχλός πίεσης για να υλοποιούνται οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Η άποψη αυτή αποτελεί μια επικίνδυνη, ανιστόρητη, νεοπικιακή αντίληψη που αν υιοθετεί το θα μετέτρεπε τη χώρα σε απικία χρέους και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα κλαμπ κρατών δανειστών και κρατών υπόδουλων σε αυτά. Εάν όμως η βιωσιμότητα του χρέους είναι βασική προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση, από μόνη της δεν είναι ούτε πανάκια και ούτε μπορεί να οδηγήσει σε διατηρήσιμα αποτελέσματα, εάν δεν εντάσσεται σε μια στρατηγική αλλαγής του κυρίαρχου υποδείγματος που οδήγησε σε κρίση και τελικά σε χρεοκοπία. Η αιμονή σε μοντέλα κρατικοδίαιτου και παρασιτικού καπιταλισμού θα οδηγήσει σε νέες, ενδεχομένως και ακόμα πιο επικίνδυνες κρίσεις. Το πραγματικό δίλημα λοιπόν δεν είναι ναι ή όχι στις μεταρρυθμίσεις, αλλά ναι ή όχι σε ποιες μεταρρυθμίσεις. Με ποιο κοινωνικό πρόσημο, με ποια κατανομή βαρών και κερδών, για την υλοποίηση ποιου σχεδίου και την επίτευξη ποιου συγκεκριμένου σκοπού. Ο όρος, όπως και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν σημείωσε, είναι κακοποιημένος, θα έλεγα, και στη συνείδηση του κόσμου έχει ταυτιστεί με περικοπές και λιτότητα. Χρειάζεται επομένως μια επανανοηματοδότησή του. Θα ήθελα να ξεχωρίσω λοιπόν τρεις ομάδες μεταρρυθμίσεων, αλλαγών. Ας τις ονομάσει ο καθένας όπως προτιμάει. Και αντίστοιχα τις τρεις αιτίες που καθιστούν αναγκαία την υλοποίησή τους. Η πρώτη αιτία έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κρίση που ζούμε στη χώρα μας και γενικότερα νομίζω, αλλά ας μείνουμε στη χώρα μας, δεν είναι κυκλικού χαρακτήρα όπως λένε οι οικονομολόγοι. Δεν θα ξεπεραστεί δηλαδή με μια απλή ανάκαμψη της οικονομίας. Η κρίση είναι δομική και στον πυρήνα της έχει το υπόδειγμα ανάπτυξης του παρελθόντος που δεν ήταν ούτε βιώσιμο και πριν την κρίση, ούτε βεβαίως δίκαιο. Η όποια ανάκαμψη της παραγωγής, της απασχόλησης ή των εξαγωγών δεν θα είναι διατηρήσιμη αν στηριχθεί στο υφιστάμενο, στο προϋπάρχον του παραγωγικό σύστημα. Η βιώσιμη, πόσο μάλλον η δίκαιη ανάπτυξη, απαιτεί μια νέα εθνική στρατηγική, η οποία θα προωθήσει τις αναγκαίες δομικές αλλαγές στο παραγωγικό σύστημα,
το κράτος, τον τρόπο διακυβέρνησης, και σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί η αναπτυξιακή στρατηγική που επεξεργάζεται η κυβέρνηση με στόχο να τη δώσει σύντομα, να την προτείνει σύντομα ως αντικείμενο διαλόγου με την κοινωνία και τις πολιτικές δυνάμεις. Η δεύτερη αιτία έχει να κάνει με ιστορικά διαμορφωμένα θεσμικά ελλείμματα και υστερήσεις. Οι υστερήσεις και τα ελλείμματα αυτά δεν υποδηλώνουν κάποια υγιεινή αδυναμία της χώρας να μεταρρυθμιστεί, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, αλλά αντανακλά δομές συμφερόντων και κοινωνικές συμμαχίες που κυριάρχησαν στο παρελθόν και που ακόμη και σήμερα αντιδρούν σε προσπάθειες αλλαγής των πραγμάτων. Ενώ σε άλλες χώρες θεσμικές και άλλες αλλαγές έγιναν προπολού από αστικές δυνάμεις, στην περίπτωση της Ελλάδας το αντίστοιχο σύστημα εξουσίας ταυτίστηκε με συμφέροντα που δεν επέτρεπαν τις αντίστοιχες αλλαγές. Έτσι παραμένουν ακόμα προς επίτευξη στόχοι όπως η δημιουργία περιουσιολογίου, η ολοκλήρωση του χρηματολογίου, ο εξυγχρονισμός της δικαιοσύνης και γενικά της δημόσιας διοίκησης, η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, η ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, ο επανακαθορισμός των σχέσεων κράτους και εκκλησίας, η διαμόρφωση αποτελεσματικών μηχανισμών καταπολέμησης φοροδιαφυγής, αδήλωτης εργασίας και διαφθοράς. Η τρίτη αιτία είναι τα βαθιά ρήγματα που προκάλεσε στην κοινωνία η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή και η παραταταμένη λιτότητα που είχε ως αποτέλεσμα την διεύρυνση των κοινωνικών ισοτήτων, την επέκταση της φτώχειας, τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους και των δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τη μετανάστευση νέων, την επιδείνωση των δημογραφικών προοπτικών. Είναι συνεπώς επίκουσα ανάγκη πρώτον να μπει φραγμός σε μεταρρυθμίσεις ή μέτρα πολιτικής που επεκτείνουν τη λιτότητα και επιδεινώνουν τα ισότητες. Δεύτερον, όπου αυτό δεν μπορεί να αποτραπεί, να υπάρχει πρόνοια για αντίμετρα που θα αντισταθμίζουν ή θα μετριάζουν τις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες. Τρίτον, παρά τους δημοσιονομικούς και άλλους περιορισμούς, πρέπει να υπάρξουν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις με σαφές κοινωνικό πρόσημο και στόχο την ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και συνοχής, την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των ανισοτήτων και των διακρίσεων, τη δημιουργία συνθηκών ανακοπής μετανάστευσης και ενθάρρυνσης παλινόστησης νέων επιστημόνων. Η θεσμοθέτηση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, η πρόσβαση στο σύστημα υγείας των ανασφάλιτους των πολιτών, οι στοχευμένες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, η επιμονή στην επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες της κυβέρνησης κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, παρά τις καθυστερήσεις που οφείλονται σε αποκλίνουσες εκτιμήσεις και επιδιώξεις των δανειστών, παραμένουμε εντός του αρχικού σχεδιασμού. Εφόσον η δεύτερη αξιολόγηση κλείσει με μια συνολική συμφωνία, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση τον Απρίλιο ή λίγο μετά τη σύνοδο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤΑ που συνέρχεται στις 23 με 24 Απριλίου, τότε τα επόμενα βήματα μπορούν να επιταχυθούν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές και την επιτάχυση της ανάκαμψης το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Ωστόσο, όπως δείχνει και η διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης, η πορεία αυτή πρέπει να θωρακιστεί και ο χρόνος που απομένει να αξιοποιηθεί με τον πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό τρόπο. Η πορεία πρέπει να θωρακιστεί διότι, όπως δείχνουν οι διαμάχες σχετικά με τη δεύτερη αξιολόγηση, ενώ εμείς ορθά επικαλούμαστε το ευρωπαϊκό κοινωνικό κριτημένο, υπάρχουν δυνάμεις εκτός αλλά και εντός της Ευρώπης που θέλουν να απαλλαγούν από αυτό. Ενώ εμείς επιδιώκουμε και ορθά να επιστρέψουμε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, υπάρχουν δυνάμεις που επιδιώκουν την ανατροπή αυτής της κανονικότητας και τη μετατόπιση συνολικά των εξελίξεων, των ευρωπαϊκών εξελίξεων σε πιο συντηρητικές κατευθύνσεις. Ενώ εμείς επιδιώκουμε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν την κατάργησή του σε όλη την Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο είναι νομίζω μοιοπικό να αποδίδουν κάποιοι την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση αποκλειστικά στην κυβέρνηση και να μην βλέπουν ότι για μια ακόμα φορά, έχει συμβεί και στο παρελθόν, για μια ακόμα φορά η χώρα μας γίνεται πεδίο ευρύτατων αντιπαραθέσεων
που αφορούν το μέλλον όχι μόνο το δικό μας, αλλά και συνολικά της Ευρώπης. Γεγονός που βεβαίως δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργεί και δυνατότητες ευρύτερων συμμαχιών και συμπαρατάξεων, δυνατότητες οποίες η χώρα μας πρέπει για πολλούς λόγους να αξιοποιεί και να διευρύνει, και αυτό ακριβώς πράττει και η σημερινή κυβέρνηση. Οι προτεραιότητες και οι στόχοι της κυβέρνησης είναι σαφείς. Ολοκληρώνω. Η ακραία βεβαιότητα που τίνει να επικρατεί στις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες εξελίξεις, καθώς και οι συνθήκες αστάθειες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή μας, καθιστούν κορυφαία εθνική προτεραιότητα τον τερματισμό των συντομότερων δυνατών της ειδικής επιτροπής που έχει υποβληθεί στη χώρα μας. Κάθε συζήτηση για τέταρτο μνημόνιο είναι άστοχη, αν όχι κακόβουλη, και μπορεί να καταστεί επικίνδυνη, διότι τέταρτο μνημόνιο δεν προσφέρεται, δεν αντέχεται και ευτυχώς δεν το χρειαζόμαστε. Εξίσου άστοχη είναι και η καταστροφολογία που εχώρια κέντρα αναζωπηρών τελευταία. Καταστροφολογία που διαψεύστηκε στο παρελθόν και θα διαψευστεί και τώρα. Κεντρικός στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η έγκυρη ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018, ο τερματισμός του καθεστώτος της Επιτροπής. Βεβαίως η χώρα θα παραμείνει και τότε αντιμέτωπη με τους περιορισμούς του ευρωπαϊκού πλαισίου, όμως θα διαθέτει τους αναγκαίους βαθμούς αυτονομίας, ώστε υπό συνθήκες δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας να είναι σε θέση να σχεδιάζει το μέλλον της και να ανταποκρίνεται στις όποιες προκλήσεις. Και αυτή η αυτονομία εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου δεν μπορεί να κερδιθεί εσωτερικεύοντας την εξάρτηση, αλλά υλοποιώντας μια αναπτυξιακή στρατηγική που θα επιτρέπει να καλύψουμε τις απώλειες και τα χάσματα που έχουν δημιουργηθεί τόσο στο εσωτερικό της κοινωνίας όσο και σε σχέση με την Ευρωζώνη. Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε εργασίες του Συνεδρίου.